Κυρίες και κύριοι, γεια σας από το Σαν Σίρο του Μιλάνου. Εντάξει, είναι Μίλαν εναντίον Ίντερ. Γεια σας και καλωσορίσατε, κυρίες και κύριοι. Είμαστε η Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Γιώργος Θαναϊλάκης για τον σχολιασμό. Γεια σου, Χρήστο! Οι δύο ομάδες υπόσχονται πλούσιο θέαμα με πολλά γκολ. Το ντέρμπι του Μιλάνου είναι ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα στον κόσμο. Γίνεται για πάνω από 100 χρόνια μεταξύ της Μίλαν και της Ίντερ. Δύο μεταξύ των παλαιότερων και μεγαλύτερων ομάδων της Ιταλίας. Βλέπουμε το αρχικό σχήμα των δύο ομάδων. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Μέντελ. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Μέντελ. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Κάνει το γέμισμα από αρκετά μακριά. Στέλνει μέσα στην περιοχή. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Ευκαιρία! Με δύναμη θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα του. Συρτή κάθε την παλιά. Γιόβετιτς. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Η Μίλαν ακόμα να κάνει ένα σούτ που θα βρει τέρμα. Όντα γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Επέστρεψε πίσω και κάλυψε πολύ έξυπνα το κενό εκεί για την ομάδα του.
Στο σημερινό ποδόσφαιρο θα λέγαμε ότι αυτό δεν αποτελεί έκπληξη και οι 11 παίκτες πρέπει να πιέζουν κατά μήκος και πλάτος όλου του γηπέδου. Γιόβετιτς. Μάουρο Ικάρντι προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Την περνάει ανάμεσά τους. Άλεξ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Θα του σφυριχτεί το offside εδώ. Οπότε σταματάει και η φάση. Αυτό ίσως να έπρεπε να το κάνουν πιο συχνά. Τέτοιες μπαλιές αναστατώνουν τις αντίπαλες άμυνες. Απομακρύνει με γροθιές ο γκολκίπερ. Για πάρα πολύ λίγο. Σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη από τους κατάσταση. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Με ξέσεις. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Το σφύριγμα του διαιτή σηματοδοτεί την ανάπαυλα του αγώνα. Μια ομάδα δεν δέχτηκε γκολ. Το 0-0 παραμένει. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Συρτή κάθε την παλιά. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Ζωάο Μιράντα. Σταματάει εκεί τον αντίπαλό του που δεν τα καταφέρει. Αμπρόζιο. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Στον ουρανό η μπάλα. Κάρλος Μπάκα. Δεν κατάφερε να περάσει την παλιά που ήθελε. Κοίτα, για μένα καλά έκανε και το τόλμησε. Γιατί είδε την κίνηση του συμπαίκτη του. Αλλά εντάξει, δεν πιάνει πάντα ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Νακατόμου. Πέρισιτς. Γιόβετιτς. Λουίζ Αντριάνο. Κάρλος Μπάκα. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Κάρλος Μπάκα. Γιάιτς. Πέρισιτς. Την περνάει ανάμεσά τους. Τη στέλνει μακριά. Κάρλος Μπάκα προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Μέντελ. Πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Με τέτοιες έντρες, κακά τα ψέματα, δεν έχεις καμία τύχη στο παιχνίδι.
Αυτή η γρήγορη σέντρα δεν ανησύχησε καθόλου τους αμυντικούς. Ντάμπροζιο στέλνει την μπάλα μπροστά. Παρότι είχαν το αριθμητικό πλεονέκτημα εδώ, δεν κατάφεραν να το αξιοποιήσουν. Λιάιτ. Μέντελ. Λουίζα Τριάνο. Κόντα έβαλε όμορφα το πόδι και πήρε την μπάλα. Ζωάο Μιράντα. Μέντελ. Συρτή κάθε την παλιά. Ίντερ. Μπορεί να νομίζει ότι κάνει καλή δουλειά, αλλά αυτό που τελικά μετράει είναι το αποτέλεσμα. Και όχι να έχεις, ας πούμε, ποσοστό 80-90% στις πάσες. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Ευκαιρία για γκολ. Επιχειρεί μια προωθημένη παλιά. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Φοβερός έλεγχος της μπάλας. Πέρισιτς. Σε αυτή τη φάση του αγώνα πρέπει να παίξουν πιο επιθετικά. Κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Και είναι κίτρινη κάρτα. Απόλυτα φυσιολογική απόφαση φαίνεται αυτό. Αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις των συμπαιχτών που είναι γύρω του, δεν πρέπει να είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Λιάιτ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Προχωράει μόνος του. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Ο διαιτής σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Άντεξαν οι άμυνες και των δύο ομάδων και δεν άφησαν καμία παραβίαση. Οι goalkeeper φαντάζομαι είναι πολύ ευχαριστημένοι με αυτό. Δίχως άλλο ήταν ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, ακριβώς ό,τι περιμένει κάποιος από τέτοια ντερμπί. Ένταση, πάθος, αγωνία, υπερπροσπάθεια και από τις δύο πλευρές σε ισόποσες δόσεις. Οπότε θα έλεγα ότι η ισοπαλία ήταν μάλλον το δικαιότερο αποτέλεσμα σήμερα. Λοιπόν, πριν αφήσουμε το γήπεδο, έχουμε λίγο χρόνο για να ευχαριστήσω τον Γιώργο Θαναελάκη για την ανάλυση του απόψε.